Όπως αναφέρθηκε, το 50% περίπου των αργοειδίτιδων συσχετίζεται με κάποια συστηματική παθολογία. Ένα άλλο ποσοστό των αργοειδίτιδων οφείλεται σε τοπικά, δηλαδή οφθαλμικά αίτια. Όσον αφορά την πρόσθετη αργοειδίτιδα, πλήθος νοσημάτων έχουν συσχετιστεί με την εκδήλωσή της. Ανάμεσα σε αυτά τα νοσήματα είναι τα αυτοάνοσα, όπως η αγγυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα, η ψωριασική αρθρίτης, η νόσος του Κρόν, η νεανική χρόνια αρθρίτης ή το σύνδρομο του Αδαμαντιάδη Μπεχτσέ. Επιπλέον νόση με συστηματική εκδήλωση, όπως είναι η σαρκοείδωση, η φυματίωση και η σύφυλη ή και κακοήθειες οι οποίες μπορούν να διαγνωστούν παρουσιάζοντας εικόνα ραγοειδίτιδας, δηλαδή τα σύνδρομα μεταμφιέσεως. Φυσικά, πρέπει να αναφερθεί ότι πολλά από τα συστηματικά νοσήματα δεν προσβάλλουν μόνο τον πρόσθιο ραγοειδή, αλλά μπορεί επιπλέον να προσβάλλουν και το μέσο ή τον οπίσθιο ραγοειδή χιτώνα. Ανάμεσα στα τοπικά, δηλαδή οφθαλμικά αίτια για την πρόσθετη ραγοειδίτιδα, ανήκει η ερπητική ραγοειδίτης, η ετεροχρωμική ριδοκυκλίδης του Φουκς, η μετατραυματική, καθώς και η συμπαθητική οφθαλμία. Αφήνοντας την πρόσθετη ραγοειδίτιδα και προχωρώντας προς τη διάμεση, ορισμένα γενικά στοιχεία είναι σχετικά σπάνια και αποτελεί περίπου το 8% των ραγοειδίτιδων. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν ανεβρίσκεται κάποιο αίτιο και αφορά συνήθως νέα άτομα με αμφωτερόπλευρη προσβολή στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Το βασικό διαγνωστικό στοιχείο είναι η σειραίωση σε εξυδρωματικές περιοχές στο κάτω ίμιση της περιφέρειας του βυθού, που ουσιαστικά καθιζάνουνε λόγω βαρύτητας. Ταυτόχρονα διαπιστώνουμε διάχυτες θολώσεις οι ιελοειδές, οι οποίες δημιουργούν θάμβους όρασης. Προχωρώντας προς τις οπίσθιες ραγοειδίτιδες, πληθώρα ευρημάτων μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στη διάγνωση. Βαμβακόμορφα εξιδρώματα, σημεία αγκοιίτιδας, διάσπαρτες αιμορραγίες ή ακόμα εστίες χωριαμφιβληστοειδικής φλεγμονής. Επιπλέον, βαρύτερες μορφές συνοδεύονται από η αλίτιδα, είδημα της οχράς ή και είδημα του οπτικού δίσκου. Οι τελευταίες καταστάσεις επιφέρουν σημαντική μείωση στην οπτική οξύτητα. Πληθώρα νοσημάτων έχει συσχετιστεί με την οπίσθια ραγοειδίτιδα. Ανάμεσά τους είναι αυτοάνοσα νοσήματα, όπως η νόσος Αδαμαντιάδη Μπεχτσέ, συπτικά νοσήματα, όπως είναι η τοξοπλάσμωση, η σύφυλη, η τοξοκάρα, ή ακόμα και οξέφλιστοειδική νέκρωση, η οποία οφείλεται στον ερπιτοϊό. Η ανυπερκής αντιμετώπιση των ραγοειδίτιδων μπορεί να επιφέρει σημαντική μόνιμη έκπτωση στην οπτική ικανότητα. Σχετίζεται με την εκδήλωση καταράκτη τόσο λόγω της φλεγμονής όσο λόγω και της θεραπευτικής αντιμετώπισης, όπως αναφέρθηκε διαταραχές στην ήριδα και στην κόρη του οφθαλμού, καθώς και με αυξημένη ενδοθάλμια πίεση, τόσο λόγω της ίδιας της φλεγμονής όσο και της θεραπευτικής αντιμετώπισης. Το γεγονός ότι οι ραγοειδίτιδες συσχετίζονται με συστηματικά νοσήματα επιβάλλει τη συνεργασία του οφθαλμιάτρου με άλλες ειδικότητες.
αυτή η συνεργασία βασικό στόχο έχει την αναγνώριση του υποκείμενου νοσήματος όπου είναι δυνατόν και την στοχευμένη θεραπεία του προκειμένου να αποτραπούν περαιτέρω εκδηλώσεις στον οφθαλμό. Σε συνέχεια του βασικού αυτού κανόνα όμως, είναι απαραίτητο ο οφθαλμίατρος να γνωρίζει ότι βασικός θεραπευτικός του στόχος είναι η προστασία της οπτικής ικανότητας. Αυτό γίνεται με δύο βασικούς τρόπους, με τον άμεσο αποτελεσματικό έλεγχο της φλεγμονής και την αποτροπή των επιπλοκών της ραγοειδίτιδας. Στην περίπτωση που το υποκείμενο νόσημα έχει διαγνωστεί, τότε η θεραπεία στοχεύει στην αντιμετώπιση του, σε συνδυασμό με κορτιζόνη, όταν υπάρχει κίνδυνος για την κεντρική όραση ή το οπτικό νεύρο. Αντίθετα, στην περίπτωση που το υποκείμενο νόσημα δεν είναι γνωστό, η θεραπεία στοχεύει βασικά στην προστασία της κεντρικής όρασης, καθώς και λοιπόν επιπλοκών της ραγοειδίτιδας, όπως είναι ο καταράκτης και το ραγοειδικό γλαύκωμα.